Με θέμα, κυρίες και κύριοι, έχουμε ήδη συνδεθεί με την Αντίν Χαρδαλιά για να δούμε, Αντίν, τι αποφασίστηκε στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ που έγινε στην Χαλκιδική. Να επιμείνουν στο Αντάρτικο, Εύα, αποφάσισαν ουσιαστικά κατά της πράξης νομοθετικού περιεχομένου οι δήμαρχοι, αφού μετά από τρεις ημέρες διεξοδικής συζήτησης και παρότι η κυβέρνηση εξαίρεσε διανόμητα ανταποδοτικά τέλη από τη διαδικασία, η απόφαση του συνεδρίου ήταν να μην μεταφέρουν τα ταμιακά τους διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος, εάν δεν ικανοποιηθούν με νομοθετική ρύθμιση και τα υπόλοιπα αιτήματα της ΚΕΔΕ που αφορούν στην εξαίρεση από την υποχρεωτική μεταφορά και των κονδυλίων που έχουν κατατεθεί σε συνεταιριστικές τράπεζες ή έχουν δεσμευτεί στους προϋπολογισμούς των Δήμων για να πληρωθούν έργα που έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί. Ενδιαφέρον, πρέπει να σου πω ότι παρουσιάζει και η δέσμευση του συνεδρίου ότι σε περίπτωση που η κυβέρνηση δηλώσει δημόσια ότι η χώρα αντιμετωπίζει πρόβλημα και η σωτηρία της εξαρτάται από τα ταμιακά διαθέσιμα των Δήμων, εκείνοι όχι μόνο θα τα παραχωρήσουν όπως είπα ανάμεσα, αλλά θα δώσουν και τους μισθούς των Δημάρχων, καλώντας και το σύνολο του πολιτικού προσωπικού να πράξει το ίδιο. Τώρα να σου πω ότι η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία, έπειτα από πρόταση του Προέδρου της ΚΕΔΕ, Γιώργου Πατούλη.